Δεν έχουν ανοίξει βιβλίο για να διαβάσουν φυσική, χημεία και βιολογία. Από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, οι περισσότεροι μαθητές του Γυμνασίου Λυκείου της Βιάννου. Πάνε καθηγητές, έτσι χωρίς καθηγητές, τα παιδιά βγαίνουν τσούρουλοι. Θα το πούμε έτσι, χωριάτικα, τσούρουλοι. 35 ημέρες μετά το πρώτο κουδούνι της χρονιάς, οι περισσότεροι μαθητές ολοκληρώνουν το σχολικό πρόγραμμα στις 11 είτε τις 12 το πρωί καθημερινά, καθώς καθηγητές ειδικοτήτων δεν έχουν φτάσει ακόμη. Πραγματικά το πρόβλημα είναι τεράστιο. Από τις αρχές του χρόνου έχουν κάνει ελάχιστες ώρες. Η θετική κατεύθυνση, για παράδειγμα, δεν έχει ούτε χημικό ούτε βιολόγο. Έχουμε και λήψη από το φιλόλογο. Έχουμε έλλειψη καθηγητών. Ακόμα μαθηματικά τώρα ξεκινήσαμε, τώρα ξεκινάμε να κάνουμε, αν και έχουμε μία φυσικός στην τάξη και μία βιολόγος σε όλο το γυμνάσιο. Τι ώρα σχολάτε? Νωρίς, 12.30. Οι δεκάδες χαμένες διδακτικές ώρες προκαλούν την οργή των κηδεμόνων των μαθητών και την απογοήτευση ειδικότερα των παιδιών, τα οποία στο τέλος της χρονιάς θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές. Σαφώς έχουν δικαίωμα στην όρθωση και πρέπει να λυθεί το θέμα. Πρέπει. Οι γονείς των μαθητών μιλούν με μεγάλη απογοήτευση για τη μεγάλη ανισότητα που προκαλείται, καθώς τα δικά τους παιδιά δεν μπορούν να καλύψουν τα κενά με φροντιστήρια. Είμαστε μια απομακρυσμένη περιοχή, δύσκολη περιοχή, με οικονομικά προβλήματα. Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε φροντιστήρια και αυτά, αφήστε που είναι πολύ μακριά. Και βασικά τα παιδιά αυτά υστερούν από τα άλλα παιδιά στις πόλεις όπως το Ηράκλειο και πιο κοντά. Τις προηγούμενες ημέρες οι μαθητές προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη, ζητώντας άμεση κάλυψη των κενών. Ωστόσο, το μόνο που πέτυχαν είναι να δοθεί η υπόσχεση ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου το σχολείο θα ενισχυθεί με τουλάχιστον ένα μαθηματικό. Βασικό δικαίωμα πλέον στη ζωή του ανθρώπου, οπότε οφείλει το συντομότερο τουλάχιστον μέσα στις δυνατότητες που έχει το Υπουργείο πάντα, οφείλει να αντιμετωπίσει αυτές τις ανάγκες προς όφελος και του τόπου μας, των χωριών μας και του έθνους μας. Οι κάτοικοι της Βιάννου ζητούν άμεση παρέμβαση των αρμοδίων, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την έλλειψη καθηγητών. Να επανδρωθεί άμεσα το σχολείο με καθηγητές, ώστε να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν τις ευκαιρίες.